Good afternoon, and thank you very much. I'm Donald Prater. I'm Deputy Director of FDA's Europe Office, and I'm based in Parma, Italy. I'm happy to be with you this afternoon, and I want to thank the American Hellenic Chamber of Commerce for inviting me here today. I'm looking forward to sharing this information with you. I'd just like to say that I really appreciate the desire and the enthusiasm with which you all are approaching the topic today on doing business in the United States, and I admire you very much for doing that. So in my presentation today, I'll try to advance our common goal of importing safe and effective products into the United States. And I'll provide you with an overview of the types of products that FDA regulates. I'll give you a little bit of information about the creation of FDA's foreign offices, of which I'm a part. I'll discuss briefly some of the differences between laws, regulations, and guidance that FDA provides, and also provide a bit more detail about exporting food products into the United States, and provide you with a glimpse of the regulatory framework. Προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς επίσης και θα δώσω κάποια ιδέα για το ρυθμιστικό πλαίσιο. Τέλος, θα σας μιλήσω για έναν εντελώς καινούριο νόμο που πέρασε πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από εσάς είστε ήδη πολύ εξοικειωμένοι με αυτά τα θέματα. Ζητώ λοιπόν συγγνώμη εκ των προτέρων αν κάποια από αυτά που θα σας πω είναι πράγματα που ήδη γνωρίζετε. Okay. So FDA regulates περίπου 27% όλων των χρημάτων που δαπανώνται από τον καταναλωτή των ΗΠΑ. Όλων των ειδών τα προϊόντα, φάρμακα, βιολογικά προϊόντα, ιατρικά βοηθήματα, εξυπηρετικά τρόφιμα και φάρμακα, καλλιντικά. Αυτό τι σημαίνει, πριν κάνεις θέση σε εμπορία ένα προϊόν, θα πρέπει να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες. Παρακολουθείτε μετά τις πωλήσεις των προϊόν, οι διαφημίσεις. Επίσης, πρέπει οι εταιρείες να τηρούν αρχεία που να είναι διαθέσιμα για επιθεωρήσεις από το FDA. Στη διαφάνεια εδώ βλέπετε το οργανόγραμμα του FDA. Έχουμε το εμείς είμαστε στην υπηρεσία Human Services. Η Dr. Margaret Hamburg είναι η Commissioner, η Επίτροπος. Υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες, έχουμε διάφορα κέντρα για τα διάφορα προϊόντα που λειτουργούν με βάση την νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές που υπάρχουν για συγκεκριμένα προϊόντα. Ένα πράγμα που μπορώ εγώ να βοηθήσω είναι να σας πω ποιο είναι το κατάλληλο κέντρο που μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Όταν μιλάμε για τρόφιμα, παραδείγματος χάρη, το Product Center είναι το κέντρο για την ασφάλεια των τροφίμων, το κέντρο για τα φάρμακα, για τις ζωοτροφές και ένα άλλο ακόμα. Κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το FDA και οι άλλοι ομόλογοι μας είναι ότι η παγκοσμιοποίηση αλλάζει συνεχώς το περιβάλλον για την ρύθμιση των τροφίμων και των φαρμάκων και δημιουργεί πολλές νέες προκλήσεις για μας. Υπάρχουν σήμερα προϊόντα αξίας 2-3 δολαρίων που μπαίνουν στις ΗΠΑ. Πάνω από 150 χώρες, 130.000 είναι οι εισαγωγές που έχουμε καταγράψει και υπάρχουν πάνω από 300.000 ξένες εγκαταστάσεις που έχουν καταχωρηθεί στη ΣΥΠΑ. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε την αύξηση του όγκου και του αριθμού των προϊόντων που εισάγονται στη ΣΥΠΑ. Βλέπετε τα τελευταία 10 χρόνια μια θεματική αύξηση. Εδώ δείχνουμε τον αριθμό των ξένων εγκαταστάσεων που έχουν διπλασιαστεί από το 2001 και που παράγουν φάρμακα στη ΣΥΠΑ.
So in the 21st century, several events have inspired you πολλά φαινόμενα συνομόφησαν υπέρ του να ανοίξει γραφεία στο εξωτερικό το FDA. Αναφέρω εδώ διάφορα θέματα που προέκυψαν το 2007 με 2009 και άλλοι λόγοι συνέβαλαν, αλλά σαν αποτέλεσμα το FDA περίπου πριν από 2 χρόνια αποφάσισε ότι θα τοποθετήσει υπαλλήλους όπως εγώ που σας μιλώ σε γραφεία στο εξωτερικό, όπως και άλλες αρχές των ΗΠΑ έχουν φυσικά τέτοιο. Ο λόγος είναι ότι θέλαμε να βγούμε από τα σύνορά μας. Παραδοσιακά συναντάμε τους εισαγωγείς και τα εισαγόμενα προϊόντα στα σύνορα. Φτάνουν λοιπόν τα προϊόντα στη χώρα και εμείς αντιδρούμε σε ό,τι ανακαλύπτουμε να συμβαίνει στα σύνορά μας. Τώρα για να πάμε πιο πριν στην αλυσίδα και για να βοηθήσουμε τους προμηθευτές να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων τους, προσπαθούμε να δώσουμε οδηγίες και κατευθύνσεις σε συναντήσεις όπως αυτή εδώ. Και τα τελευταία 2 χρόνια ανοίξαμε στην Κίνα, στην Ινδία, στη Λατινική Αμερική, επίσης στην Ευρώπη, γραφεία.